αποχώρηση βόμβα έγινε από τον Άλφα και το έρωτας μετά και την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο ηθοποιός αποκαλύπτοντας και τους λόγους. Ο λόγος για τον Σόλον Τσούνι που μίλησε στη Φωλιά των Κουκού, όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε για τα φιν συμμετοχή του είπε: «Θα σου πω ότι σταμάτησα από το έρωτας μετά, πρώτη φορά το λέει γιατί έγινε πρόσφατα. Καμιά φορά ξεκινάμε με κάποια δεδομένα και κάποιες προσδοκίες, είχαμε κανονίσει έναν συγκεκριμένο αλφα ρυθμό επεισοδίων και στην πορεία τους οδηγεί κάπου αλλού. Αυτό δεν με κάλυψε, πολύ απλά, φιλικά και ωραία είπα να σταματήσουμε. Είπαμε πως είναι καλύτερο να διακόψουμε τη συνεργασία», συμπλήρωσε, «όταν αρχίζω κάτι, μου αρέσει να το τελειώνω. Αν μου το αλλάξουν στην πορεία, θα αντιδράσω, γενικά διεκδικώ αυτό που θέλω», πρόσθεσε. «Όταν ξεκινούσαμε το σόι δεν ξέραμε σε καμία περίπτωση πως θα κρατήσει 5 χρόνια. Πιστεύω πως όλοι οι συνάδελφοι περνάμε ακόμα μια φάση πένθους, είμαστε όλοι σε ένα σοκ που σταμάτησε έψιλον η σειρά. Το καλοκαίρι, που ήμουν σε περιοδεία με τη Λοξάνδρα δεν υπήρχε περιοχή στην επαρχία που να μην με πιάσουν να με ρωτήσουν γιατί τελείωσε η σειρά. Όλα όμως τελειώνουν και είναι ωραίο να τελειώνει κάτι όταν είναι στο πικ», κατέληξε. Δείτε επίσης την απόφαση βόμβα για τη σειρά έρωτας μετά, εσπευσμένες αποχωρήσεις από το κανάλι. Αλφα, βόμβα μεγατόνων, βάζει οριστικό τέλος στη πιο αγαπημένη και επιτυχημένη σειρά. Βόμβα μεγατόνων μόλις ανακοινώθηκε, στην πιο επιτυχημένη και αγαπημένη σειρά των τελευταίων ετών Β' άζει οριστικό τέλος ο Αλφα. Την είδηση έκανε γνωστή ηθοποιός του σίριαλ μέσα από την εκπομπή στη Φωλιά των Κουκού, στον Star. Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος ανακοίνωσε το οριστικό φινάλε της τηλεοπτικής σειράς «Έλα στη θέση μου» και μάλιστα αποκάλυψε πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει πέμπτος κύκλος και μάλιστα για πολύ συγκεκριμένο λόγο.